Μανώλη Κωστίδη, την ίδια ώρα έχουμε ηχηρή παρέμβαση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τη νέα πρόκληση Ερντογάν κατά της ιστορίας με την απόφαση μετατροπής σε τζαμί της Μονής της χώρας μετά την Αγία Σοφία. Για τη μετατροπή σε τζαμί της Μονής της χώρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη σημερινή λειτουργία στην Κίζικο της Μικράς Ασίας αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Είπε ότι είναι γεγονός ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας και τώρα της Μονής της χώρας σε μουσουλμανικά τεμένη μας πόνεσε. Τα δύο αυτά μοναδικά μνημεία της πόλης χτίστηκαν ως χριστιανικοί ναοί, αποκαλύπτουν εύγλωτα την αλήθεια της ενανθρωπίσεως του Θεού του Λόγου, την ομορφιά που σώζει τον κόσμο, εκφράζουν το οικουμενικό πνεύμα της πίστεώς μας, την αγάπη και την ελπίδα σε αιωνιότητας. Τα παράμυλα ψηφιδωτά και οι άλλες εικόνες τους αποτελούν ουράνια τροφή για την ψυχή και ανεξάρτητα χαρά για τα μάτια, όπως θα έλεγε και ο Φώτης Κόντογλου, και ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Παρακαλούμε τον Θεό της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, να φωτίσει τη διάνοια και τις καρδιές των υπευθύνων. Μανώλη, σε ευχαριστούμε και πάμε να δούμε το μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Είναι γεγονός ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας και τώρα και της Μονής της χώρας εις μουσουλμανικά τεμένη μας πόνεσε. Τα δύο αυτά μοναδικά μνημεία της πόλης χτίστηκαν ως χριστιανικοί ναοί. Αποκαλύπτουν εύγλωτα την αλήθεια της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού, την ομορφιά που σώζει τον κόσμο. Εκφράζουν το οικουμενικό πνεύμα της πίστεώς μας, την αγάπη και την ελπίδα της αιωνιότητος. Τα απαράμιλα ψηφιδωτά και οι άλλες εικόνες τους αποτελούν ουράνια τροφή για την ψυχή και ανεξάντλητη χαρά για τα μάτια, όπως θα έλεγε ο Αϊβαλιώτης Φώτης Κόντογλου, και ανήκουν στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Παρακαλούμε τον Θεό της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης να φωτίσει την διάνοια και τις καρδιές των υπευθύνων.